Συρίγο FM. Συρίγο 105,6. Επιστρέψαμε και πάλι κοντά σας. Έχω κοντά μου τον κύριο Μινά Κορών, την κυρία Μαρία Κασιμάτη και τον κύριο Παναγιώτη Γιαννιώτη από την Τουριστική Επιτροπή. Έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα και θέλω να τη συνεχίσουμε από εκεί που την είχαμε αφήσει. Είχαμε μιλήσει πριν για την συμμετοχή σας στην θεματική έκθεση εναλλακτικού τουρισμού στην Πάτρα. Μια και τα κύθυρα τα τελευταία χρόνια έχουν ρίξει μεγάλο βάρος της τουριστικής του σκηνής στον εναλλακτικό τουρισμό. Έχουν γίνει σημαντικές κινήσεις και στην διάνοιξη μονοπατιών και βλέπουμε πολύ καλά αποτελέσματα σε αυτό το κομμάτι. Πολλοί, ιδιαίτερα ξένοι τουρίστες, ενδιαφέρονται για τον περιπατητικό τουρισμό. Μάλιστα, πολύ πρόσφατα είχαμε, κύριε Κορώνη, και την αδελφοποίηση των μονοπατιών στα κύθυρα με μονοπάτια στην Ιαπωνία. Υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία και αξίζουν συγχαρητήρια στο Φίβο τον Τζαραβόπουλο που τρέχει όλο αυτό το project. Θέλω να μας μιλήσετε για τον εναλλακτικό τουρισμό και πώς το έχετε προγραμματίσει για τα επόμενα χρόνια να ρίξετε το βάρος σας εκεί, να αναπτύξετε αυτό το κομμάτι του τουρισμού. Η πολιτική προβολή και διαφήμιση που έχουμε εμείς σαν Τουριστική Επιτροπή δίνει μεγάλο βάρος στο κομμάτι του εναλλακτικού τουρισμού. Βέβαια, το ψάχνουμε ακόμα, γιατί δεν υπάρχουν και πολλοί επαγγελματίες πάνω στο κομμάτι αυτό για να υποστηρίξουν την προσπάθειά μας αυτή τους μήνες που δεν έχουμε κόσμο στα κύθρα, γιατί πρέπει να τονίσω αυτό. Στοχεύουμε στον εναλλακτικό τουρισμό, γιατί πιστεύουμε ότι ο εναλλακτικός τουρισμός μπορεί να δυναμώσει τους μήνες πριν τον Ιούλιο και μετά τον Αύγουστο. Προφανώς οι περιπατητές δεν έρχονται μέσα στον Αύγουστο να πάνε με 30 και 35 βαθμούς να περπατήσουν. Για παράδειγμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μπορεί να ίσως να δουλέψει το κομμάτι του καταδυτικού τουρισμού. Εμείς πήγαμε με το θρησκευτικό τουρισμό. Βεβαίως, ναι. Ο εναλλακτικός τουρισμός έχει πολλά, ακριβώς, πολλά παρακλάδια. Και το νησί μας προσφέρεται για πολλά από αυτά. Σύντομα θα βγουν θεματικά φυλάδια για όλους τους κλάδους τουρισμού που μπορούμε να υποστηρίξουμε εμείς στο νησί μας. Αυτό είναι μια τομή. Είναι μια τομή η έκδοση θεματικών φυλαδίων, την οποία εξήγηλε πέρυσι η Δημοτική Αρχή και νομίζω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω αν έχετε στοιχεία και από τις εκθέσεις. Και εμείς το πιστεύουμε. Υπάρχει αυτό. Ενδιαφέρον. Γενικότερα μας ρωτάνε στις εκθέσεις αν υπάρχουν μονοπάτια, τι μπορούν να κάνουν για να δουν στο νησί. Αρχαιολογικός τουρισμός, θρησκευτικός τουρισμός. Το νησί μας υπάρχει μεγάλη ποικιλομορφία στο νησί, οπότε ο κόσμος μπορεί να δει τα πάντα και να ζήσει τα πάντα στα κύθυρα. Το θέμα είναι να το κάνουμε σωστά. Ο Δήμος μας θα επιδοτήσει, από ό,τι γνωρίζω, την εταιρεία Path of Greece για την αξιοποίηση κάποιων μονοπατιών. Από ό,τι γνωρίζω, θα πρέπει, για να μπούμε στο ενιαίο δίκτυο, στο ευρωπαϊκό δίκτυο μονοπατιών, θα πρέπει να έχουμε ενιαίο δίκτυο 50 χιλιόμετρων. Υπάρχουν τα μονοπάτια σε χιλιόμετρα, απλά δεν έχουν ενωθεί. Νομίζω ότι με αυτή την ανάθεση θα γίνει αυτό, οπότε από του χρόνου ίσως θα μπορούμε να λέμε ότι βρισκόμαστε στο ευρωπαϊκό δίκτυο των μονοπατιών, οπότε μπορεί να γίνει και κατάλληλη διαφήμιση. Θέλαμε να κάνουμε μια συνάντηση τις επόμενες μέρες με την Τουριστική Επιτροπή. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε, αν όχι μετά την έκθεση της Πολωνίας, με τους επαγγελματίες που ασχολούνται στο κομμάτι του εναλλακτικού τουρισμού. Να συζητήσουμε μαζί τους, να δούμε πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε και να μας βοηθήσουμε. Και να το επεκτείνεται. Δεν θέλω να πλατιάσω άλλο σε αυτό το κομμάτι. Σωστό. Απλά γενικότερα το κυνηγάμε, γιατί πιστεύουμε ότι ο εναλλακτικός τουρισμός μπορεί να βοηθήσει τους μήνες, όχι full season που λέμε. Ακριβώς. Όπως είπατε, υπάρχει ο καταδυτικός τουρισμός, υπάρχει ο περιπατητικός, ο ορειβατικός τουρισμός. Βλέπουμε σε άλλες περιοχές, σε άλλα νησιά, πέρυσι έγινε ένα πολύ δυνατό φεστιβάλ στη Μονεμβάσια με ορειβασία. Έχουμε τον θρησκευτικό τουρισμό. Έχουμε τους ανθρώπους που βλέπουμε στην Κρήτη πρότυπες μονάδες. Πηγαίνουν τουρίστες από το εξωτερικό σε πρωτόγονες συνθήκες. Αυτό θέλουν, να ξεφύγουν από την πόλη, να μαζέψουν τις ελιές τους. Έχουμε κάποιες προσπάθειες και εδώ, όμως αυτό μπορεί να επεκταθεί. Δηλαδή, πάρα πολλά πράγματα που μπορούν να προσελκύσουν κόσμο στις νεκρές περιόδους και να βοηθήσουν την τοπική οικονομία. Όμως, κύριε Παναγιώτη, το θέμα είναι και εμείς, σαν νησί, να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτό. Δηλαδή, δεν αρκεί να προσκαλέσουμε τον κόσμο και να του πούμε μετά, ξαμολυθείτε στα, να το σίγουρα, πω έτσι, τα μονοπάτια. Δηλαδή, θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο επαγγελματίες στο κομμάτι αυτό, όπως και σε όλα τα επίπεδα, βέβαια. Κύριε Γιαννιώτη, θέλετε να προσθέσετε κάτι? Ναι, ήθελα να πω ότι υπάρχουν, κάνω μια μικρή παρέμβαση και να πω ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν έρθει από άλλα κράτη και είναι παράδειγμα, είναι φωτεινό παράδειγμα για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θέλω να αναφέρω συγκεκριμένα την Ανίτα και τον Άλμπερτ που έχουν το ξενώνα στα Ρονιάδικα, στις Πιτσινάδες. Και το Πύργος Χάους με το Φρανκ που κάνουν εκπληκτική δουλειά. Εκπληκτική δουλειά. Φέρουν ανθρώπους, εξαιρετικούς ανθρώπους οι οποίοι τους αρέσουν να περπατάνε, να βλέπουν τη φύση εκτός εποχής. Μαζεύουν ελιές μαζί τους.
Θέλω να πω ότι αυτές οι προσπάθειες αυτών των δύο ανθρώπων είναι για μένα παράδειγμα προς μίμηση και από ντόπιους. Και πρέπει να το λάβουν σοβαρά υπόψη τους κάποιοι άνθρωποι που ασχολούνται με τον τουρισμό στα Κύθηρα. Ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Βέβαια είναι και το ΚΥΠΑ που έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο κομμάτι των μονοπατιών. Μην το ξεχνάμε αυτό. Σε συνεργασία πάντα με το Δήμο. Ναι, ναι. Και τη χρηματοδότηση. Οπότε περιμένουμε και από εκεί αποτελέσματα, από τις συναντήσεις και φυσικά με τη νέα χρονιά. Πώς θα κινηθείτε για τον εναλλακτικό τουρισμό. Θέλω να περάσω στην κυρία Κασιμάτη για τις συγκοινωνίες. Ένα πολύ βασικό κομμάτι του τουριστικού προϊόντος είναι η καλή και συνεπής σύνδεση των νησιών μας με τον υπόλοιπο κόσμο. Και με την Ελλάδα, αλλά και με τον υπόλοιπο κόσμο. Ναι, φυσικά. Το πλοίο το περιφερειακό θεωρώ ότι φέτος έδειξε ένα καλό χαρακτήρα. Είχαμε τα δρομολόγια, δεν είχαμε ιδιαίτερες καθυστερήσεις. Ήταν σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι στο παρελθόν. Αν εξαιρέσει κανείς πάλι το Πάσχα, που είχαμε κάποια θέματα και εκεί. Ναι, ίσως το έχει μοίρα μας. Τι να πω. Επίσης, θετικό βήμα πιστεύω ότι είναι με τις αεροπορικές γραμμές, που δεν είναι πλέον επιδοτούμενες. Κατ' επιλογή πλέον των εταιριών. Ναι. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό για να δούμε στο τέλος της τριετίας τι θα είναι το πρόσημο. Θα είναι θετικό, θα είναι αρνητικό. Σίγουρα. Και αν θα χαθεί ο χαρακτηρισμός άγωνη. Mm-hmm. Της γραμμής μας και η επιδότηση που δινόταν. Όμως παρόλα αυτά έχουμε οικονομικά εισιτήρια πλέον, όχι όλες τις περιόδους και δεν είναι δυνατόν, είναι επιχείρηση και αυτές, Aegean και η Sky. Σε μια έρευνα που έκανα έχουμε θετικό αποτέλεσμα με την Aegean, γιατί βλέπουμε ότι τον Απρίλιο και τον Μάιο, καθώς και τον Σεπτέμβριο, τον Απρίλιο και τον Μάιο δεν είναι όλες ίδιες ώρες οι αναχωρήσεις από Αθήνα, όμως το Σεπτέμβριο και τον Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο που ενδιαφέρει πολλούς από το εξωτερικό για να προλαβαίνουν τις ανταποκρίσεις, είχαμε ζητήσει να υπάρχουν κάποιες μέρες οι οποίες θα είναι πιο πρωινές σχετικά και πιο μεσημεριανές. Ένα βασικό πρόβλημα. Είναι βασικό αυτό. Το είχατε συζητήσει ότι δεν μπορούσαν οι άνθρωποι από το εξωτερικό κυρίως να έχουν ανταπόκριση. Σωστό. Για να έρχονται εκεί. Οπότε εγώ είδα ότι τον Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβρη, τις μέρες, για παράδειγμα σας λέω τώρα, Κυριακή, Δευτέρα, Τετάρτη, φεύγει στις 3 και 4 από Αθήνα, που σημαίνει ότι έχει την επιλογή κάποιος από το εξωτερικό να προλάβει την πτήση και να μην έχει μια διαμονή στην Αθήνα, με αποτέλεσμα να χάνει και μέρες των Κυθήρων, οι διαμονές. Διαμονές των Κυθήρων και χρήματα. Ακριβώς. Όπως επίσης και το να μπορεί να φύγει με πιο πρωινή. Τη Sky δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί, αλλά θεωρώ ότι σύντομα θα ανακοινωθούν. Είχα και μια πληροφορία η οποία η Sky προσπαθεί να δει λίγο και τις πτήσεις από Αυστραλία για να εξυπηρετεί κάποιους Αυστραλούς, γιατί έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό, μην το ξεχνάμε, ομογενών οι οποίοι επισκέπτονται το νησί και τονώνουν οικονομικά. Και μας ακούν από την Αυστραλία αυτή τη στιγμή και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα μας. Από εμάς, καλησπέρα για εκεί. Ναι. Οι οποίοι φέτος, τώρα λίγο επανέρχομαι στα του Δήμου. Ένα βήμα που έκανε και ο Δήμος ήταν που κάναμε και την πολύ όμορφη βραδιά στην Αγία Πελαγία. Στον ποταμό. Αν και στον ποταμό, αλλά υπήρχε και χρηματοδότηση για την πάντα. Ναι, και σας ευχαριστούμε αυτό. Αλλά στον ποταμό ήταν πολύ όμορφη πραγματικά. Ήταν πάγιο αίτημά τους και νομίζω ότι τους ικανοποιήσαμε και έπρεπε να γίνει αυτό. Αυτό που θέλουμε να δούμε λίγο είναι με τα δρομολόγια του τοπικού. Χρόνια λίγο το συζητάμε και το εντός εισαγωγικών το απαιτούμε. Πρέπει λίγο να το κοιτάξουμε αυτό, γιατί θα επιθυμούμε. Όταν λέτε τοπικό. Το τοπικό πλοίο, συγγνώμη. Α. Το τοπικό πλοίο. Το Πορφυρούσα. Για τους μήνες που είναι λίγο νεκροί, είναι λίγο απαγορευτικές οι ώρες του να φεύγει κάποιος 10 η ώρα το πρωί από Νεάπολη. Να γίνει για να το έρθει στο νησί. Βέβαια υπάρχει και το αίτημα των προμηθευτών που θέλουν αρκετές ώρες. Μπορούν να εξυπηρετηθούν όλοι, πιστεύω. Ναι. Με μια καλή συνεννόηση γίνονται όλα. Θα πρέπει για μένα να φεύγει λίγο πιο αργά για να μπορεί κάποιος που είτε είναι στην Πελοπόννησο, είτε είναι στη Ρεά Ελλάδα, είτε στην Αθήνα, να μπορεί να έχει μπροστά του να σηκωθεί μια νορμάλ ώρα και να περάσει στο νησί. Τον Ιούλιο-Αύγουστο δεν υπάρχει πρόβλημα γιατί υπάρχουν 2-3 δρομολόγια, δεν τους πολύ συζητάμε. Σωστά. Όσον αφορά για τη νέα γραμμή της Θεσσαλονίκης που έχετε κάνει μεγάλο αγώνα και νομίζω θα αποδώσει πάρα πολύ τα επόμενα χρόνια. Ήδη τώρα που θα ανέβουμε για την έκθεση της Θεσσαλονίκης θα έχουμε συναντήσεις και με την Άστρα και με την Ελληνέρ. Με τον Δήμαρχο είχαμε και μια συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή της Ελληνέρ που είχε έρθει στα Κύθηρα το καλοκαίρι. Για πρώτη χρονιά και με μικρή διαφήμιση που κάναν από ό,τι μας είπαν ήταν αρκετά ευχαριστημένοι. Τους ενδιαφέρει η γραμμή και θέλουν να τη συνεχίσουν, οπότε αυτό είναι ένα πολύ θετικό βήμα και πιστεύω ότι θα αποδώσει.
στο μέλλον. Πολύ ωραία. Βέβαια, είχαμε το κόψιμο της επικοινωνίας με τα Επτάνησα, που δεν βέβαια απέδιδε σε πρώτη φάση τουριστικά πολύ. Όμως δεν υπήρχε και η κατάλληλη διαφήμιση αυτής της γραμμής από την εταιρεία. Ναι, ακριβώς αυτό. Αυτό, ξέρετε, όταν το χειμώνα πετάει ένας και κανένας, δεν μπορείς να έχεις απέτηση. Για την Κρήτη όμως υπάρχει, είναι μεγάλο το πλήγμα, γιατί πολλά παιδιά σπουδάζουν στην Κρήτη και συνέφερε το δρομολόγιο. Ναι, σίγουρα. Πέρα από το ακτοπλοϊκό. Εγώ θέλω να είμαι θετική σε όλο αυτό, γιατί ακόμα, ας πούμε, και έρχομαι λίγο στην προηγούμενη συζήτηση που είχατε και για τους επαγγελματίες, που φυσικά θέλουμε το νησί να λειτουργεί από το Πάσχα μέχρι τέλος Οκτώβρη, όσο μπορεί καλύτερα να λειτουργεί, όσο είναι δυνατόν δηλαδή. Πιστεύω ότι η εισρωή του τουρισμού θα φέρει και τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Δηλαδή η ανάγκη θα φανεί από τη ζήτηση. Ήδη, ας πούμε, από του χρόνου θα έχουμε Δανία, Ουγγαρία και Ολλανδία. Για τσάρτερ, μιλάτε, ναι, για τσάρτερ βέβαια. Που σημαίνει ότι θα ξεκινήσει η τουριστική περίοδος από τον Απρίλιο και έπειτα, μέχρι τέλος Οκτώβρη. Οπότε πιστεύω ότι κάποια μαγαζιά θα δούνε ότι υπάρχει ανάγκη να παραμείνουν ανοιχτά, γιατί θα έχουν κόσμο να εξυπηρετήσουν. Είναι πολύ βασικό. Σωστό. Πιστεύω λοιπόν ότι αν συνεχιστεί η πολιτική αυτή στο κομμάτι του τουρισμού και έχουμε καινούργιες αγορές, άρα καινούργιο ενδιαφέρον, σε συνδυασμό βέβαια και με τον αεροδρόμιο. Την επέκταση του διαδρόμου. Την επέκταση, ναι. Πιστεύω ότι το νησί θα αρχίσει να παίρνει μπροστά και να θα έρθουν. Δηλαδή θα ζητήσουν και αεροπορικές εταιρείες, ίσως και καλύτερα δρομολόγια. Με τη γεωγραφική θέση που έχουμε θα γίνει κόμβος. Δηλαδή είναι πολύ ζωτική σημασία η επέκταση του διαδρόμου των Κυθύρων. Μπορούν να γίνουν σαν κόμβος ανταποκρίσεων και για άλλους προορισμούς. Ακριβώς. Το οποίο θα βοηθήσει και εμάς, αλλά και εγώ θέλω να το δω την τουριστική κίνηση. Μα είναι θετικό, και αρκεί να γίνει όμως. Όλοι οι επαγγελματίες να σηκώσουμε τα μανίκια και να δουλέψουμε. Απεράσω τον κύριο Γιαννιώτη, αν θέλει να προσθέσει κάτι. Ναι, θέλω απλά να αναφέρω κάτι. Η Sky Express που έκανε, επειδή συζητάγατε για τα δρομολόγια, η Sky Express που έκανε το δρομολόγιο αυτό των Επτανήσεων. Θέλαμε πέρυσι να τη βρούμε, να μιλήσουμε μαζί τους και ήταν αδύνατο να βρούμε κανέναν. Και πριν από μια εβδομάδα με πήραν τηλέφωνο στο Δήμο και με παρακάλεσαν να αναρτήσουμε στην ιστοσελίδα του Δήμου τα δρομολόγια τους. Θέλω να πω ότι ξαφνικά, με το που σταμάτησαν οι επιδοτήσεις, συνέβησαν καταπληκτικά πράγματα. Μειώθηκαν οι τιμές των εισιτηρίων. Ξαφνικά υπάρχουν οι εταιρείες, μπορούμε να μιλήσουμε με τους υπευθύνους τους. Άρα λοιπόν, οδηγούμαστε σε έναν, κατά τη γνώμη μου, υγιή ανταγωνισμό, ο οποίος μόνο καλά θα έχει για τα Κύθυρα, ακόμα και αν αυτή τη στιγμή πράγματι υπάρχει θέμα, γιατί δεν έχουμε Παρασκευή, Κυριακή αεροπλάνο. Όντως υπάρχει ένα θέμα αυτούς τους μήνες μέχρι το Μάρτιο. Και το καλοκαίρι, βέβαια, γιατί και οι καλοκαιρινές πτήσεις έχουν μειωθεί. Όντως, έτσι είναι. Απλά νομίζω ότι βλέπουμε πλέον ότι τα αεροπλάνα έρχονται και φεύγουν γεμάτα. Λοιπόν, να περάσω και να θίξουμε ακόμα ένα θέμα που μου το ζήτησαν πολλοί κόσμος και αφορά πολύ κόσμο. Είναι το θέμα της κρουαζιέρας. Πολλοί αναρωτιούνται τι έχει κάνει η Τουριστική Επιτροπή μέχρι τώρα, αν έχετε κάποιες επαφές, συναντήσεις και τι προοπτικές υπάρχουν στο κομμάτι της κρουαζιέρας και να έρθουν ξανά κρουαζιερόπλια στα Κύθυρα. Να απαντήσω εγώ σε αυτό. Α, βεβαίως. Μέχρι στιγμής η αλήθεια είναι ότι η Τουριστική Επιτροπή δεν έχει κάνει κάτι για το κομμάτι της κρουαζιέρας, διότι έχουμε τα θέματα της νομιμοποίησης του λιμανιού. Οπότε εκεί θα πρέπει να μιλήσετε με τον. Υπάρχει μια αναβάθμιση όμως, εξέλιξη, ναι, με τον κύριο Ζαβιώτη. Μπράβο. Όμως εμείς ήδη έχουμε κανονίσει μια συνάντηση με τον Δήμαρχο, όταν θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, με τη Λούις. Celestial πλέον, τη, ναι, Celestial Cruises, ναι, βεβαίως, την πρώην Λούις. Όπου θα έχουμε μια συνάντηση και μετά ίσως μπορέσουμε να σας πούμε περισσότερα θέματα. Είναι όμως ένα βασικό κομμάτι, έστω για αρχή και με μικρότερο αριθμό προσέγγισης επιβατών, γιατί θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί το νησί να αντέξει ένα μεγάλο κρουαζιόπλαιο εξυπηρέτησης. Δεν υπάρχουν υποδομές, είναι γεγονός αυτό. Μια κρουαζιέρα θέλει να πουλήσει τις εκδρομές του εντός του νησιού, είναι πολλά. Όμως και 200 και 100 άτομα και 300 άτομα και μπορούν να εξυπηρετηθούν και φυσικά θα είχαν θα είχαμε μεγάλα ωφέλη στην τοπική μας οικονομία. Έτσι ακριβώς. Και το βασικό είναι να πιάνουμε στόχους που μπορούμε να τους υλοποιήσουμε και όχι να ονειροβατούμε. Σίγουρα. Βέβαια, είναι κρίμα στην γεωγραφική θέση που είμαστε να βλέπουμε τα κρουαζιερόπλαια να περνάνε και από το βόρειο μέρος και από το νότιο μέρος των Κυθύρων και κανένα πλέον να μην κάνει στάση εδώ. Ελάχιστα
Μικρά φέτος είχαμε θετικά δείγματα, όμως απέχουμε ακόμα από το παρελθόν. Έτσι ακριβώς. Δεν ξέρω αν θέλει να προσθέσει κάποιος ακόμα κάτι για την κρουαζιέρα. Εγώ θα ήθελα να πω ότι υπάρχει ήδη μια μελέτη η οποία έχει γίνει από την προηγούμενη δημοτική αρχή για το θέμα της κρουαζιέρας. Την έχετε στα χέρια σας, γιατί είχε γίνει ντόρος για αυτή τη μελέτη. Ναι, βεβαίως. Δεν τη βρίσκανε. Βεβαίως. Υπάρχει αυτή η μελέτη. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι. Τι έχει να κάνει αυτή η μελέτη, συγγνώμη, σας διακόπτω. Είχε γίνει μια έρευνα πάνω στο τι μπορεί να προσφέρει το νησί στην κρουαζιέρα, ποια είναι τα κατάλληλα λιμάνια για την πραγματοποίηση, για να αράζει ένα... Ναύδε του, να γίνει... Να γίνει και όχι, δεν χρειάζεται. Για προσέγγιση. Να γίνει προσέγγιση απλά. Μάλιστα τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης έχουν ενδιαφέρον, διότι στην πραγματικότητα καταδεικνύει ότι το καλύτερο λιμάνι για αυτή τη δουλειά είναι το Διακόφτη και όχι το Καψέλη. Κοιτάξτε, για το θέμα της κρουαζιέρας σημαίνει το εξής. Όλοι λένε, χωρίς να έχουν μελετήσει τι γίνεται με τα κρουαζερόπλια σήμερα. Σαφώς θα θέλαμε όλοι τα κρουαζερόπλια της δεκαετίας του 80 στο Καψάλι, αλλά πρέπει να αναλογιστούμε. Πρώτον, τι υπηρεσίες μπορούμε να προσφέρουμε στους ανθρώπους αυτούς που τότε, γιατί εγώ τα θυμάμαι και πιο πολλοί που είναι λίγο μεγαλύτερες ηλικίες τα θυμούνται. Οι άνθρωποι αυτοί κατέβαιναν περίπου 1.000 άτομα στο Καψάλι, τους έπαιρναν 4 λεωφορεία και τους ανέβαζαν στη χώρα. Τους μισούς από αυτούς. Οι άλλοι μισοί έκαναν μπάνιο στο Καψάλι και μετά τους έπαιρναν πάλι λάντζες και έφευγαν. Αυτό που θέλω να πω και για να μην πλατιάσουμε πολύ σε αυτό το θέμα είναι το εξής. Πλέον οι εταιρείες επιλέγουν προορισμούς που κατεβάζουν τους ανθρώπους που είναι σε ένα κρουαζιερόπλιο. Όσοι έχουν πάει μια κρουαζιέρα θα το ξέρουν αυτό. Σύμφωνα με το τι χρήματα θα κερδίσουν από τις εκδρομές που θα πουλήσουν από στον προορισμό. Είναι γεγονός αυτό που λέτε, πάρα πολύ σοβαρό, διότι με την πτώση των τιμών και τον ανταγωνισμό που υπάρχει για τις κρουαζιέρες και τα οικονομικά πακέτα, στην ουσία πλέον το κέρδος των εταιριών είναι από τις εκδρομές και όχι από το ίδιο το πακέτο. Ακριβώς αυτό που λέτε. Ακριβώς αυτό είναι. Και πρέπει λοιπόν να αναλογιστούμε τι μπορούμε να προσφέρουμε, τι δυνατότητες έχουμε να προσφέρουμε στους ανθρώπους αυτούς που θα κατέβουν από ένα κρουαζιερόπλιο, πού μπορούμε να τους πάμε και από εκεί και πέρα μετά να συζητήσουμε όλα τα υπόλοιπα. Πάντως, για να τελειώσω, το σίγουρο είναι ότι δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτή τη στιγμή μεγάλα κρουαζιερόπλια. Μικρά κρουαζιερόπλια μπορούμε και ξέρω ότι και ο Δήμαρχος με αυτό το κομμάτι ασχολείται, δηλαδή την αύξηση των μικρών κρουαζιερόπλιων που ήδη ήταν αυξημένα φέτος και πιστεύουμε ότι το χρόνο θα είναι ακόμα πιο αυξημένα. Να περάσουμε σε δύο ακόμα θέματα, καθώς είπαμε πάρα πολλά. Ο χρόνος ποτέ δεν φτάνει. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα μας. Θέλω να περάσω στον κύριο Κορώνη και όλοι, βέβαια, θέλω να μου πείτε, αν έχετε να προσθέσετε κάτι, πού θα ρίξετε το βάρος για το 2017, για τη σεζόν που έρχεται. Και σε τι ενέργειες προτίθεστε και προωθητικές, αλλά και γενικότερες για τον τουρισμό, σκοπεύετε και έχετε προγραμματίσει να κάνετε για τη νέα τουριστική σεζόν. Όπως σας είπα και πριν, σας διάβασα για τις εκθέσεις που θα πάμε το 2017. Θα φτιαχτούν τα καινούργια θεματικά φελάδια για τον εναλλακτικό τουρισμό, που εκεί βέβαια θα στοχεύσουμε. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη στοχεύση μας θα είναι σε αυτό το κομμάτι. Αυτά θα τα έχετε στη διάθεσή στις εκθέσεις που θα πάτε. Πότε υπολογίζετε? Νομίζω θα γίνουν με τον νέο χρόνο. Αν δεν κάνω λάθος, θα γίνουν με τον νέο χρόνο. Θα τα έχουμε στα χέρια μας τον νέο χρόνο. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο κομμάτι στόχευση θα είναι στο κομμάτι του εναλλακτικού τουρισμού. Γιατί πιστεύω ότι θα αυξήσει τον τουρισμό τους μήνες που δεν έχουμε κόσμο στα κύθυρα. Ευελπιστώ να συνεργαστούμε, όπως σας είπα και στην αρχή της επίσκεψής μας εδώ, με την εταιρεία τουριστικού management, τουριστικής προβολής που έχουμε σκεφτεί να πάμε. Τώρα δεν ξέρω δεν ξέρω να σας πω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή, γιατί δεν έχουμε κάνει. Θα ακολουθήσουν και συνεδριάσεις. Θα ακολουθήσουν και κάποιες συνεδριάσεις της Τουριστικής Επιτροπής μόλις γυρίσουμε από τις εκθέσεις. Έχετε ξεχωρίσει κάποια πράγματα που θα αναπτύξετε από την φετινή και την περσινή σας εμπειρία για του χρόνου? Και έχετε δει τι πρέπει να αλλάξετε? Έχετε συγκεκριμένοποιήσει? Πρέπει να αλλάξουμε στην πολιτική μας. Σαν Τουριστική Επιτροπή και πού να δώσετε βάρος με την εμπειρία σας. Με την προβολή εννοείται. Ναι. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι το εξής, ότι ο Δήμος και η Τουριστική Επιτροπή έχει περιορισμένες δυνατότητες στο κομμάτι της προβολής και της διαφήμισης. Ούτε υπάρχουν και πάρα πολλά χρήματα για να γίνονται επενδύσεις στο κομμάτι του τουρισμού. Μακάρι να μπορούσαμε να είχαμε 200.000 ευρώ λέγω, κάθε χρόνο για το κομμάτι του τουρισμού. Δεν τις έχουμε. Εγώ εκεί που θέλω να εστιάσω και θέλω να κλείνουμε και σιγά-σιγά. Θα κλείσουμε, σίγουρα. Δεν το λέω μόνο για μένα, για να μην κουράζουμε και τον κόσμο. Είναι στο κομμάτι της συνεργασίας του Δήμου με τους επαγγελματίες στο κομμάτι του τουρισμού. Πάνω σε αυτό, κύριε Γιαννιώτη, ότι μπορούμε να προσθέσουμε κάτι όσον αφορά την συνεργασία με την περιφέρεια, καθώς είδα ότι σας παρέχει χώρο σε εκθέσεις στο περιπτερό της περιφέρειας, αλλά είχατε κληθεί και είχατε συμμετάσχει για την νέα καμπάνια, μπορούμε να το πούμε, τη νέα πολιτική της περιφέρειας για την Αθήνα, αλλά και για τα νησιά, σαν νέο προϊόν που θέλει να προωθήσει.
Ναι, είχαμε πάει μαζί με τη Μαρία την Κασιμάτη σε αυτή την συνάντηση που είχε γίνει. Πράγματι η περιφέρεια ξεκίνησε έτσι πολύ δυναμικά και με πολλές έτσι ελπίδες για να αυξήσει τον τουρισμό της, κυρίως στον Αργοσαρονικό, και για να είμαι και ειλικρινής, βλέπω ότι προωθεί πάρα πολύ τα νησιά, δηλαδή οι υπεύθυνοι που όσοι ασχολούνται με τον τουρισμό στην περιφέρεια και κυρίως η Ελένη Δημοπούλου, ενδιαφέρεται πάρα πολύ. Πρέπει να σας πω ότι χθες το βράδυ στις 9 η ώρα, ας πούμε, μιλήσαμε μαζί, με πήρε τηλέφωνο γιατί ήθελε να της στείλω τα links προκειμένου να, που έχουμε, τον βίντεο που έχουμε φτιάξει, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουν τμήματα, κομμάτια από τα βίντεο αυτά στο βίντεο το μεγάλο που θα βγάλει η περιφέρεια και θα έχει σκοπό να προβάλλει όλη την περιφέρεια και τα νησιά φυσικά. Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι αυτοί δουλεύουν πάρα πολύ. Αντιμετωπίζουν, νομίζω, κάποια προβλήματα σε ό,τι αφορά τη συνεργασία πάλι με επαγγελματίες. Πρέπει να το πω δυστυχώς αυτό. Δηλαδή, θα το πω άλλη μια φορά, ότι μας έστειλε ένα email η περιφέρεια, το οποίο το προωθήσαμε σε όλους τους ξενοδόχους των Κηθήρων. Για την καταγραφή. Ακριβώς. Οι άνθρωποι θέλουν να κάνουν ένα site, στο καινούριο τουριστικό του site, να προβάλλουν όλα τα καταλήμματα και τις επιχειρήσεις όλων των νησιών. Και του Πειραιά φυσικά. Λοιπόν, θα το ξαναπάω μια φορά. Έστειλα 250 email. Έχω απάντηση από 14 συγκροτήματα ενοικιασμένων δωματίων και ξενοδοχεία. Ζητήσαμε ουσιαστικά ένα κείμενο στα ελληνικά και στα αγγλικά που να περιγράφει την επιχείρησή τους. Ζητήσαμε 4 φωτογραφίες που να δείχνουν την επιχείρηση και τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Όπως καταλαβαίνετε, και αυτοί έχουν θέματα, διότι εάν δεν έχουν υλικό να προβάλλουν, τι θα προβάλλουν, καταλαβαίνετε. Ακριβώς. Εμείς αυτά τα οποία έχουμε, φυσικά τα έχουμε, τα δίνουμε και τα ξαναδίνουμε και δεν έχουμε κανένα θέμα. Αλλά πρέπει και οι ίδιοι επιχειρηματίες να στηρίξουν τις δικές τους επιχειρήσεις εν τέλει. Ακριβώς. Θέλω να πω στον κύριο Κορώνη, στην κυρία Κασιμάτη, ο οποίος θέλει να απαντήσει. Εάν έχετε ήδη κάνει κάποιες διερευνητικές επαφές ή αν σκοπεύετε να το κάνετε το 2017, με όμορους δήμους, καθώς έχουμε πολύ σημαντικούς προορισμούς πολύ κοντά μας, όπως είναι η Μονεμβάσια, όπως είναι το Γήθιο, η Νεάπολη, η Ελαφώνησος, προσελκύουν πάρα πολύ κόσμο και από την Κρήτη φυσικά. Και αν έχετε κάποιο διάβλο επικοινωνίας ή αν σκοπεύετε να διερευνήσετε αυτό το ενδεχόμενο, για μια συνολικότερη κίνηση για την περιοχή μας, που να μπορέσει να αποφέρει καρπούς. Να απαντήσω σε αυτό το κομμάτι. Το έχει αναλάβει ο Δήμαρχος. Έχει κάνει αρκετές επικοινωνίες. Έχει έρθει σε επικοινωνία με τους αντίστοιχους όμορους δήμους. Οπότε το έχουμε αφήσει πάνω του. Πολύ ωραία. Κλείνοντας, αναγκαστικά αφήσαμε κάποια θέματα απ' έξω. Θα τα συζητήσουμε σε επόμενες συνεντεύξεις. Ωστόσο, ακούστηκαν πολλά και ενδιαφέροντα. Θα ήθελα να απευθύνω μια ερώτηση προς όλους σας. Και ο καθένας σας μου απαντήσει όπως νιώθει και όπως θέλει να τοποθετηθεί. Τελικά, τι τουρισμό θέλουμε για τα Κήθηρα και τι μπορούμε να υποστηρίξουμε. Τι τουρισμό μπορούμε να υποστηρίξουμε. Ξεκινήσουμε από την κυρία Κασιμάτη. Μάλιστα. Αυτή την ερώτηση την κάνω πολλές φορές στον εαυτό μου. Το τι μπορούμε, πού μπορούμε να στοχεύσουμε και πού μπορούμε να φτάσουμε. Αν δείτε και από τις εκθέσεις που προαναφέρθηκε ο πρόεδρος της Τουριστικής Επιτροπής, ο στόχος μας είναι η Κεντρική Ευρώπη. Ο πρώτος λόγος φυσικά είναι γιατί οι άνθρωποι αυτοί ταξιδεύουν κυρίως μήνες εκτός Ιούλιο-Αύγουστο. Το οικονομικό τους επίπεδο είναι αρκετά αυξημένο, οπότε το χρειαζόμαστε και αυτό. Θέλω να πιστεύω ότι το νησί θα αρχίσει να. Η τουριστική περίοδος του νησιού θα αρχίσει να μεγαλώνει, να επιμικρύνεται. Ήδη φέτος το είδαμε αυτό. Σε αρκετές περιπτώσεις ήταν και Έλληνες. Είδα Έλληνες το τέλος Σεπτέμβρη και με χαροποίησε. Θέλω να πιστεύω ότι και με τα πολιτιστικά δρόμενα, τα οποία δεν είπαμε σήμερα, που έχουν γίνει στο νησί και θα συνεχιστούν, θα τονώσουν την τουριστική ανάπτυξη αυτού του τόπου. Θα προσπαθήσουμε να στοχεύσουμε και λίγο στα ήθη και τα έθιμα που έχουμε τις απόκριες και τα Χριστούγεννα. Και αυτό είναι ένα θετικό. Θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε για το καλύτερο αυτού του νησιού. Ευελπιστώ στην συνεργασία και στην ομαδικότητα. Και ελπίζω ότι θα έχουμε καλά αποτελέσματα. Πολύ ωραία. Κύριε Γιαννιώτη, να επαναλάβω την ερώτηση. Τι τουρισμό τελικά θέλουμε για τα Κήθηρα και τι μπορούμε να υποστηρίξουμε στα Κήθηρα. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι άλλο. Καμιά φορά είναι διαφορετικό αυτό που θέλεις και διαφορετικό αυτό που μπορείς να υποστηρίξεις. Εμείς αυτό το οποίο μπορούμε να υποστηρίξουμε είναι, κατά τη γνώμη μου, ο τουρισμός οικογένειας, ο τουρισμός ο οποίος του αρέσει πολύ η φύση και οι δραστηριότητες που έχουν σχέση με τη φύση και πάνω σε αυτό κινούμαστε. Ουσιαστικά δηλαδή ο τόπος από μόνος του σε οδηγεί στο που πρέπει να κινηθείς. Δηλαδή, κάνοντας έτσι και μια γενικότερη εκτίμηση, θα πω ότι τα αποτελέσματα της έρευνας που θα έχουμε από την εταιρεία που θα έρθει στα Κήθηρα, εμείς τα ξέρουμε ήδη. Έτσι, εμείς τα ξέρουμε ήδη.
Εντούτοις, από αυτή την άποψη, γιατί χρειαζόμαστε την εταιρεία? Ναι, γιατί πρέπει να είναι τεκμηριωμένη μια άποψη και πρέπει να είναι γραμμένη. Έτσι. Ως εκ τούτου λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε επιτυχημένη παρουσία σε αυτό το κομμάτι που σας είπα, δηλαδή στον τουρισμό οικογένειας. Φάνηκε φέτος πάρα πολύ, πάρα πολύ. Στους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν, τα ζευγάρια που θέλουν να ξεφύγουν από την πόλη και θέλουν να πάνε σε ένα τόπο να ηρεμήσουν και να περάσουν όμορφα ενταγμένοι στη φύση. Έτσι. Και επίσης, όπως είπε και η Μαρία, στους κεντροβόρειοευρωπαίους, οι οποίοι κάνουν διακοπές μία με δύο εβδομάδες, ξοδεύουν περίπου 1.300 ευρώ ο καθένας για το διάστημα αυτό που έρχονται στην Ελλάδα και τους αρέσει αυτού του είδους ο τουρισμός. Δεν θεωρώ ότι εύκολα μπορεί να αλλάξει αυτό το πράγμα στο νησί. Δεν μπορούμε εύκολα να αλλάξουμε τους επισκέπτες που έρχονται τώρα. Μάλιστα μπορούμε πάρα πολύ δύσκολα, θα έλεγα. Δηλαδή δεν μπορεί να αλλάξει αυτό το νησί. Δεν θέλουμε πιθανότητα και να αλλάξει. Εγώ τουλάχιστον δεν θα ήθελα να αλλάξει. Εγώ θα ήθελα, εφόσον είναι εφικτό, να έχουμε 5-6 πτήσεις τσάρτερ αυτών των ανθρώπων τους μήνες Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. Έτσι, και προσοχή για να είμαι σαφής. Όχι ίδιους λαούς. Δηλαδή, τσάρτερ διαφορετικών χωρών. Γιατί το λέτε αυτό? Διότι, όσο και αν φαίνεται παράξενο, δεν είναι ωραίο σε κάποιον που πηγαίνει σε ένα νησί να βλέπει πάρα πολλούς άλλους από την ίδια χώρα. Δεν αλλάξει παραστάσεις. Ναι. Αυτό που σας λέω το έχω βιώσει και ο ίδιος σε κάποιες άλλες χώρες πηγαίνοντας σαν επισκέπτης. Και τέλος θέλω να πω το εξής. Είναι δύσκολο να αυξήσεις τον τουρισμό ενός τόπου, αλλά είναι δυσκολότερο να τον κρατήσεις. Έτσι. Εμείς καταφέραμε το πρώτο, ελπίζω να καταφέρουμε και το δεύτερο. Αυτό δυστυχώς το βιώσαμε και με τα δύο σύριαλ, και με το Τζιβαίρι και με το Έτσι Ξαφνικά, που είδαμε ένα μεγάλο πικ και άνοδο τουρισμού και μετά μια μεγάλη πτώση. Είναι πολύ δύσκολη η συντήρηση ενός καλού τουριστικού προϊόντος και φυσικά η έλευση πολλών τουριστών διαχρονικά. Να κλείσουμε με τον κύριο Κορώνη. Κύριε Κορώνη, τη δική σας άποψη. Θα συμφωνήσω και με, και με τη Μαρία και με τον Παναγιώτη, αυτά που είπαν. Δεν θα τα ξαναπώ. Πιστεύω ότι θέλουμε κόσμο να έρθει στα Κύθρα που θα πρέπει να ζήσει την εμπειρία του στα Κύθρα. Να περάσει καλά. Που, για να είμαστε ρεαλιστές, να αφήσει και τα χρήματά του εδώ ευχαριστημένος. Γιατί όλοι εδώ στα Κύθρα, και οι επαγγελματίες περισσότερο, τα χρήματα κυνηγάμε και είναι το σωστό μάλλον αυτό. Και πρέπει να το πούμε αυτό. Θέλουμε κόσμο που μπορεί να αφήνει τα χρήματά του εδώ, αλλά να περάσει καλά, να μην είναι ευχαριστημένος. Και ψάχνουμε αυτόν τον κόσμο. Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο για αυτό το κομμάτι. Μέσα από τις συναντήσεις που θα κάνουμε μαζί με τον Δήμαρχο, μαζί με την Τουριστική Επιτροπή, θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε το καλύτερο. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε ακόμα, απλά θέλω να πω ένα-δύο πραγματάκια. Ναι, ναι. Ότι η Τουριστική Επιτροπή και ο Δήμος θέλει συνεργασία με τον κόσμο. Δεν κάνουμε τις συναντήσεις και τις συγκεντρώσεις όλες αυτές, που στη δική, άμα το πάμε και έτσι, εμείς πηγαίνουμε εθελοντικά εκεί, και το ξαναλέω. Κάνουμε αυτές τις συναντήσεις εθελοντικά. Όμως. Το έχουμε επιλέξει, ναι, αλλά πηγαίνουμε εθελοντικά για να βγάλουμε κάτι καλό. Δεν πηγαίνουμε κακοπροαίρετα. Τα σχόλια που κάνουμε, αν είναι αρνητικά, τα κάνουμε καλοπροαίρετα. Λέμε τα άσχημα, λέμε και τα θετικά, πάντα καλοπροαίρετα, γιατί θέλουμε να προχωρήσουμε, να κάνουμε κάποια πράγματα για αυτό το νησί. Αυτό θα ήθελα. Ελπίζω ο κόσμος που μας άκουσε σήμερα να τα σκεφτεί όλα αυτά που είπαμε. Να σκεφτεί το κομμάτι της συνεργασίας στο θέμα με τα ξενοδοχεία, στο θέμα με τους υπόλοιπους επαγγελματίες. Γιατί εκεί μας οδηγεί το κομμάτι του τουρισμού. Και από εκεί και πέρα, ελπίζουμε και το 2017 να είναι μια καλή χρονιά για το νησί μας. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί πρόκειται για μια πολύ μεγάλη συνέντευξη που υπόθηκαν πάρα πολλά. Και θέλω να πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε την ευκαιρία που συζητήσουμε και άλλα θέματα, έχοντας και την εικόνα από τις πρώτες εκθέσεις, τις τρεις τώρα που με αυτές θα κλείσει το 2016, αλλά και μόλις μπει το 2017, να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα που κινείται το πράγμα για τη νέα σεζόν. Να ευχηθώ καλή επιτυχία στο έργο σας, το πολύ σημαντικό έργο που επιτελείτε, παρά τις αντικσότητες και τις δυσκολίες που υπάρχουν. Και ό,τι νεότερο υπάρχει, εδώ είμαστε για να ενημερώσουμε τον κόσμο. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Τσιρίγο FM 105,6.